Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το σημερινό θέαμα, συναυλία, παράσταση. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να την αποκαλέσω. Επειδή είναι μια βραδιά που δεν θα έχει μόνο μουσική, θα έχει βέβαια πολύ μουσική, αλλά θα έχει χορό, θα έχει επαγγελία, θα έχει ποιήση. Θα είναι ένα πολύ όμορφο μουσικό και καλλιτεχνικό ταξίδι. Όλα αυτά τα πολύ ωραία και το ολιστικό θέαμα οφείλεται σε έναν κυρίως άνθρωπο, στον επίσημο προσκεκλημένο που μας κάνει την τιμή και βρίσκεται σήμερα στην πόλη της Πτολεμαΐδας και θα συμπράξει με το σχολείο μας, στον σπουδαίο Γρηγόρη Βαλτινό. Έναν άνθρωπο ο οποίος στην πολιτική του πορεία στα θέματα του πολιτισμού και της τέχνης έχει αποδείξει το ποιόν του, την ποιότητά του, τις ικανότητές του, το ήθος του και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που τον κάνουν σπουδαίο. Πραγματικά δυσκολεύομαι να βρω πολλούς άλλους που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις και που έχουν κατακτήσει την αγάπη και την εκτίμηση όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως ηλικίας, φιλού, κοινωνικής κατάστασης κτλ. Βέβαια, θα ήταν πολύ μεγάλη παράληψη αν δεν ευχαριστούσα και τον Σύλλογο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, την Υψηκάμινο, η οποία πάντρεψε, μεσολάβησε στο πάντρεμα του Γρηγόρη Βαλτινού με το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας και έχοντα μια ωραία πάση στον εαυτό μου να καλέσει στο Γιάννη Σύλλογο Μηχανισμό τη Μάρθα του Μαυρίδου, την γραμματέα της Υψηκάμινου. Σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και στήριζετε την προσπάθειά μας να συνεχίσουμε όλο αυτό που ξεκινήσαμε το 2017, την προσπάθεια η πόλη της Πτολεμαΐδας να γίνει ένας πυρήνας πολιτισμού. Είναι πολύ σημαντικό για μας να συμπράττουμε με νέους ανθρώπους και νομίζω ότι το Μουσικό Σχολείο ήταν ο κατάλληλος φορέας για να υλοποιήσουμε ένα όνειρο που υπάρχει από το 2012, από την πρώτη συνεργασία που είχε η πόλη της Πτολεμαΐδας με τον Γρηγόρη Βαλτινό. Ονειρευτήκαμε αυτή τη συναυλία, τη συζητούσαμε χρόνια και νομίζω πως η συνθήκη ήρθε για να συμπράξουν τα παιδιά μαζί με έναν τόσο σπουδαίο καλλιτέχνη. Είναι τιμή για όλους μας που είστε εδώ, που στηρίζετε αυτή την προσπάθεια, που στηρίζετε κάθε μας προσπάθεια. Εύχομαι να περάσετε καλά, να έχουμε μια όμορφη μουσική βραδιά. Πρόκειται για ένα μαγικό ταξίδι, θα το θυμόμαστε πολλά χρόνια που βρισκόμαστε εδώ. Πρέπει να φτιάξουμε καινούργιους χώρους, Δημαρχέ μου. Μεγάλους χώρους. Βλέπετε ότι η πόλη δεν χωράει πια σε 300 καθίσματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους από καρδιάς. Και καταφέραμε απόψε, το σκάσα από την παράσταση, να την πραγματοποιήσουμε. Είναι πολύ τιμητικό που έχετε γεμίσει αυτή την αίθουσα και πιστεύω ότι θα γεμίζετε άλλες 10 αίθουσες αν χωράγανε περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό σημαίνει ότι τιμάτε πρώτα απ' όλα αυτά τα υπέροχα παιδιά, τα δικά σας παιδιά.
παιδιά που αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη μεγάλη ποιήση και τη μεγάλη μουσική. Ξέρουμε όλοι ότι τα πράγματα μέρα με τη μέρα εκφυλίζονται. Αυτοί οι άνθρωποι θα κρατήσουν ψηλά τις αξίες, τις ιδέες, τη μεγάλη τέχνη. Και είναι πολύ θνητικό για εσάς τους γονείς που είστε συμπαραστάτες σε αυτή την τρέλα που έχουν με τη μουσική. Όλοι λένε ότι η καλλιτεχνική ζωή είναι μια δύσκολη ζωή. Είναι πραγματικά αλήθεια. Αλλά είναι μια πολύ συναρπαστική ζωή. Και μέσα από αυτή τη ζωή μπορείς να ζήσεις και πολλές άλλες. Εσείς στηρίζετε αυτά τα παιδιά να κάνουν πράξη το όνειρό τους. Και πρώτα απ' όλα αυτό τιμάει εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν, εκ μέρους όλων των παιδιών. Ενώ του νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβά του Θαλασσίου, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μικρές συμβουλές τώρα και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Στις Ανατολής τα μέρη μια φορά κι έναν καιρό ήταν αδειωτό και μέρη μουχλιασμένο το νερό. Αν ακούσαν διαρκών του παιδιού την αφοριά, ξεκίνανε λιγουδόνι και τελειώντα γιουρόνια. Απ' το Τίγρη στο Εφράτη κι απ' τη γη στον ουρανό κυνηγάν τον Αποστόλο.